συνάντηση, είχα ο διευθυντής σχολείων ως προς το κομμάτι της συντήρησης των σχολικών κτηρίων. Σας ανέφερε κάποια νούμερα για χιλιάδες ευρώ που κάθε χρόνο ο Δήμος διαθέτει στα σχολεία τα δικά σας και όχι μόνο, σε όλα τα σχολεία του Δήμου, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τέτοια μικροπροβλήματα. Δηλαδή, υπόμονα χερούλια, εγώ τα θεωρώ τώρα ότι δεν είναι άξια συζήτηση, αυτά λύνονται πάρα πολύ εύκολα. Ως προς τα μεγαλύτερα θέματα, τα στεγαστικά και τη συντήρηση των κτηρίων, όπως ξέρετε, σας είπα και το πρωί και είπε και ο διευθυντής εκπαίδευσης, ήδη στο Δήμο Αγίου Νικολάου έχει ξεκινήσει και είμαστε στη φάση υπογραφή τη εργολαβία για να λύσει τα προβλήματα όχι μόνο των Δημοτικών Σχολείων, όλου του Δήμου Αγίου Νικολάου. Κάτι μονώσει, ελαιοχρωματισμού κλπ. Δηλαδή, θέλω να σα πω ότι από τη μεριά και του Δήμου γίνονται ενέργειε, έχουν προβλεφθεί και γίνονται ενέργειε για τη βελτίωση των συνδικών των δικών σα και των εκπαιδευτικών. Ορίστε. Αυτό που είπατε για τα σιρούλια είναι έτσι από όταν πηγαίναμε πρώτη Λυκείου εμεί και είμαστε τώρα τρίτη. Βλέπουν οι καθηγητέ μα ότι πολλέ φορέ κλειδωνόμαστε με συντάξει ή απ' έξω γιατί δίνουν τα χειρούλια και μα μένουν στα χέρια και ποτέ δεν το είχε αναφέρει κανεί. Και γι' αυτό και το αναφέραμε στου λόγου τη κατάληψη, γιατί ξέρω είναι ένα σήμα του θέμα, αλλά κανεί δεν έχει ασχοληθεί ποτέ να. Ενώ εμεί γκρινιάζουμε την ώρα καθηγητέ, κανένα καθηγητή δεν το έχει προωθήσει παρά έξω. Εμεί είχαμε επαφή με του διευθυντέ και των δύο λυκείων, γιατί βεβαίω βλέπουμε ότι χρήματα έχουν και αυτά θα αντικατασταθούν. Αν τυχόν είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει, αυτό θα αλλάξει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μετά, ως προς τις συνθήκες, σας είπα ότι τα σχολεία τα δικά σας είναι σε πολύ καλό επίπεδο ως προς τις υποδομές, τα εργαστήρια πληροφορικής που έχετε και διαθέτετε. Τα απολυματικά που λέτε μου κάνει εντύπωση που το λέτε, γιατί όλα τα σχολεία έχουν απολυματικά και δεν ξέρω για ποιο λόγο το αναφέρετε. Αλλά θα μιλήσουμε με τους διευθυντές να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα απολυματικά που λέτε, αν και υπάρχουν. Όπως σας είπα το πρωί, έχετε εξοπλιστεί και με φορητό εξοπλισμό και από το Υπουργείο και από το Δήμο σε περίπτωση που πάμε σε κάποιο lockdown να μπορούν οι συμμαθητές σας που δεν έχουν εξοπλισμό πλέον, όπως είχε τύχει το την άνοιξη, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Νομίζω ότι έχουμε μια βάση συνεργασίας. Απλά στο ότι πέρασε κάποιο πρόσωπο του Δήμου έξω από την κατάληψη, οι συζητήσεις και ο διάλογος δεν γίνεται έξω από το σχολείο, δεν γίνεται στο πεζοδρόμιο. Σας είπα και το πρωί ότι επιλύσεις ώρες θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Με ανοιχτά σχολεία εννοείται. Αυτό είναι. Οπότε όποτε είμαστε στη διάθεσή σας, έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο του, θα πει ότι μάλλον θα πηγαίνετε σήμερα και σας περίμενε. Οπότε θέλετε να αρχίσουμε και ένα ραντεβού να πάμε να μιλήσετε με τον ίδιο, να σας διαβεβαιώσει αυτά που σας λέω και εγώ. Οπότε θέλετε δηλαδή να αρχίσουμε ένα ραντεβού να μιλήσετε και με τον ίδιο στη διάθεσή σας. Να πω κάτι, κάθε προϊόντα απολύμανσης που βρίσκονται στο σχολείο είναι σε κάθε τάξη, όχι συνήθως όλες. Εμείς είχαμε χαλασμένα και μας έκανε να μας το αλλάξουν μία-δύο μέρες. Στις τουαλέτες δεν υπάρχει αρκετό, ούτε σαπούνι δεν έχουμε όλες ώρες. Και εκτός από αυτό χρειάζονται κάποια παραπάνω προϊόντα τα οποία όταν εμείς θα πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας θα ξανακουμπήσουμε το πόμενο, να το πω έτσι, για να ξανακλείσουμε την κρίση. Που ουσιαστικά αν υπάρχει ο ιός εκεί πέρα, θα το ξαναπάρουμε πάλι εμείς. Πρέπει να πάρουν να ληφθούν κάποια παραπάνω μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα του στις ελεύθερες. Καταλαβαίνετε.